Εικόνες τραυματισμένων στρατιωτών από τις σφοδρές συγκρούσεις με τους αποσχιστές δημοσιοποίησε το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι μάχες συνεχίζονταν και την Τρίτη στα ανατολικά της χώρας. Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Σύμφωνα με το Κίεβο, ο στρατός κατέστρεψε φυλάκια των αυτονομιστών κοντά στο χωριό Σεμενίβκα. Οι αποσχιστές από την πλευρά τους υποστηρίζουν πως κατέριψαν ένα ουκρανικό πολεμικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν αναγκάσει δεκάδες αμάχους στο Σλοβιάνσκ να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγεια. Ζητούν από τους δημοσιογράφους να μεταφέρουν το αίτημά τους για ειρήνη στην περιοχή. Θέλουμε ειρήνη, δεν θέλουμε πόλεμο. Σας οικετεύω, βοηθήστε μας. Πείτε την αλήθεια. Βοηθήστε τους πολίτες του Ντομπάς να σωθούν. Στο Λουγκάνσκ, πολίτες άφηναν λουλούδια έξω από το κυβερνητικό κτίριο όπου 8 πολίτες σκοτώθηκαν σε σφοδρή έκρηξη. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για το περιστατικό.